Η Εθνική Βετεράνων Καλαθοσφαιριστών Ελλάδος έδωσε το παρόν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στα περίπτερα όπου φιλοξενούνται οι εθελοντικές αιμοδοσίες των νοσοκομείων Θεαγένιο και Αχέπα. Η εθελοντική αιμοδοσία διοργανώθηκε σε συνεργασία των βετεράνων καλαθοσφαιριστών με την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Ζήσε Αθλητικά» του Υφυπουργείου Αθλητισμού. Η Ελλάδα χρειάζεται αρκετό αίμα. Υπάρχουν διάφορα μέρη σε όλη την Ελλάδα που μπορούμε να δώσουμε. Παιδιά, είναι 10 λεπτά, γρήγορα, και βοηθάμε πάρα πολλούς ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Κορυφαίοι αθλητές του μπάσκετ και όχι μόνο, αλλά και οι αντιπεριφερειάρχες Θεσσαλονίκης και Ολυμπιονίκης Βούλα Πατουλίδου έδωσαν το παρόν στην εθελοντική αιμοδοσία. Σήμερα, με την βοήθεια των βετεράνων καλαθοσφαιριστών, πάντοτε ευαισθητοποιημένοι, πάντοτε έτοιμοι και συνεργάσιμοι για έναν λόγο. Όσες φορές και αν οργανωθεί η αιμοδοσία και καθημερινά να είναι και μία μονάδα να μπορεί να μαζευτεί, θα είναι το κέρδος όλων μας. Ανοίγουν τα χειρουργεία, δεν περιμένει ο ασθενής, αλλά νομίζω ότι εμείς μπορούμε να είμαστε προετοιμασμένοι, που ούτως ή άλλως έχουμε μάθει πάντοτε για το καλύτερο αποτέλεσμα να προηγείται η προετοιμασία. Αυτό κάνουμε σήμερα, γι' αυτό μαζεύουμε αίμα. Ο πρωτοαθλητισμός, όπως τονίστηκε, είναι συνώνυμο του εθελοντισμού. Και η αιμοδοσία είναι κομμάτι του εθελοντισμού, σύμφωνα με τους ίδιους τους αθλητές.